Να καλέσουμε τώρα στο βήμα τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Πειραιά, τον κύριο Μιχάλαρο Ανδριανό. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μακάρι να έρθουν επενδύσεις στη χώρα μας ή να επενδύσουν οι Έλληνες βιοτέχνες, αλλά δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται στον ορίζοντα, γιατί δυστυχώς μπορεί να απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης οτιδήποτε. Και εδώ θα διαφωνήσω και λίγο με το συνάδελφο το Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, δεν είναι ακριβώς όλες οι επιχειρήσεις το ίδιο, δεν έχουν τα ίδια τις ίδιες υποχρεώσεις. Το να φέρνεις ένα έπιπλο ισπανικό, κινέζικο, αγγλικό, δεν χρειάζεται τίποτα. Νοικιάζεις ένα απλό κτίριο, τα βάζεις μέσα και τα κάνεις μια έναρξη στην εφορία και στο επιμελητήριο και πουλάς. Το να το κατασκευάσεις όμως χρειάζεται πολλά περισσότερα. Καταρχήν, πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί και άδεια από τον δεσπότη για να ξεκινήσεις να κατασκευάσεις κάτι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι ότι ελάτε να δείτε, πάμε μαζί κύριε Γενικέ, για να δείτε την αντιμετώπιση της παραγωγής στη χώρα, να κατεβείτε το πρωί από το νεκροταφείο του Σκιστού, να κατεβείτε και να πάτε προς τη βιομηχανική περιοχή που λέγεται το Θριάσιο. Θέλεις μια μισή ώρα να κατέβεις αυτόν τον δρόμο. Για να πάνε πού, για να εργαστούν, για να δουλέψει η επιχειρηματικότητα. Ανταλίκες, εργαζόμενοι στους δρόμους, τη βάζονται για να πάνε στη δουλειά τους. Ταυτόχρονα, ένας δρόμος να ανέβει στον Ασπρόπυργο. Ένας δρόμος. Να περάσουν όλες οι μεταφορικές εταιρείες, να περάσουν οι εργαζόμενοι, να περάσουν οι ντόπιοι πολίτες. Μία αντιμετώπιση της επιχειρηματικότητας τελείως διαφορετική και εχθρική.